Είναι 8 και 4. Δεν έχει ρεύμα. Έπεσε, δεν ξέρω τι έγινε. Δεν έχω μπαταρία στο κινητό μου. Δεν μπορώ να κάτσω στο PC, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν έχω και ιδέα για βίντεο. Ο Ματζίδης πίσω εκεί πέρα κοιμάται, όπως βλέπετε. Δεν ξέρω τι σκάτα να κάνω. Λες να πάρω τον Άρβα, να τον ρωτήσω να μου πει καμιά ιδέα. Δεν γαμιέται, ενώ στην μπαταρία έχω, θα τον πάρω. Ναι. Ναι, Άρβα. Ναι. Ναι, γεια σας. Εμπρός. Γεια σας, ο Μάνος είμαι. Ο Μάνος από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, ο Άρβα είναι εκεί. Γιώργο. Ναι. Ο Μάνος είναι από τη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορώ τώρα να κατουράω. Μάνο. Ναι. Δεν μπορεί τώρα, κατουράει. Α, εντάξει, καλώς. Θα σε πάρει μετά. Εντάξει, εντάξει, γεια σας. Γεια σας. Ποιος ήταν, γιαγιά? Δεν άκουσες, ψεφώνεζα. Ποιος? Ο Μάνος, από τη Θεσσαλονίκη. Ο Μάνος? Ναι, ο Μάνος. Τι ήθελε? Σε ζήτα για σένα, τον Γιώργο. Ο... Τι ήθελε αυτός? Ξέρω εγώ, θα ένα βίντεο. Α, πώς μου φάνηκε αυτός? Σαν λάχανα τον Μάνο μου φάνηκε. Όχι και λάχανα τον Μάνο. Με την ώρα που κατούραγε δεν άκουσες, φώναζα αυτός που είδε, ποιος είναι αυτό. Κάτσε, ας τον δείξεις στο ίντερνετ, λοιπόν. Θα περίμενε. Τον δείξεις. Κάτσε, ας τον δείξω εδώ να δεις ποιος είναι. Θα χλαμάρας, δεν αστείος. Πρέπει κάτι να κάνω. Η πρώτη ιδέα που μου έρθει στο κεφάλι. Η πρώτη ιδέα. Α! Θα βάλω φωτιά στο στόμα μου. Γεια σας! Τι κάνετε, πώς είστε! Στα αρχίδια μου! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο Μάνος Experiment. Πάει μη φεύγε στο πέ! Απατζίδι! Μια θα κοιμάσαι, μια θα μας χαμάς το βίντεο. Τι θα γίνει τώρα, ρε φιλαράκι! Θα πείσει τον Ρίπερ, πέσει να βρω νέα. Μαλάκα! Θα βάλω φωτιά στο στόμα μου. Καταρχήν γνωρίζω ότι ακούγεται πάρα πολύ αντίλαλος. Οπότε έχω να πω κάτι σε αυτόν. Άντε καμίσου αντίλαλε! Άντε καμίσου εσύ ρε μαλάκα! Τώρα πραγματικά αν με ακούτε δεν ξέρω, εδώ εγώ τον εαυτό μου δεν ακούω. Τώρα είναι λίγο δύσκολο. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο γιατί αυτά εδώ πέρα δεν γίνεται να τα κάνουμε στο σπίτι μου. Θα βάλω φωτιά σε όλο το σπιτάκι μου! Σήμερα λοιπόν τι θα κάνουμε. Θυμάστε στο προηγούμενο επεισόδιο έβαλα φωτιά στο χέρι μου. Ναι, αν δεν το έχετε δει, πάτε να το δείτε σας παρακαλώ, αλήθεια δεν έχετε δει κάτι χειρότερο. Το θέμα είναι όμως ότι σκεφτόμουν πώς θα το ξεπεράσω, πώς θα το πάω ένα βήμα μπροστά αυτό το πράγμα. Και σκεφτόμουν, έβαλα φωτιά στο ίδιο μου το χέρι. Πώς θα το ξεπεράσω αυτό, πώς θα κάνω κάτι πιο επικίνδυνο. Ψάχτηκα και βρήκα ότι θα βάλουμε φωτιά στο στόμα. Οπότε θέλω να σας πω από τώρα, αυτό είναι πολύ σοβαρά πράγματα και δεν πρέπει να τα κάνετε στο σπίτι σας. Ξέρω ότι οι περισσότεροι που με βλέπετε είστε σε μικρή ηλικία και επειδή δεν καταλαβαίνετε εύκολα, δεν είναι κάτι που πρέπει να το κάνετε. Επειδή το κάνω εγώ δεν σημαίνει κάτι αυτό. Επιπλέον, δεν ξέρω καν τι θα γίνει. Μπορεί σε 10 λεπτά από τώρα να τρέχω στο νοσοκομείο και να μην μπορώ να σπίσω το στόμα μου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα κάνω μια μαλακία. Μαλάκα σήμερα, καταλαβαίνετε τι παίζει να γίνει, έτσι. Οπότε σας παρακαλώ, μην το κάνετε. Αν το κάνεις, θα σε βλάκας, δηλαδή. Θες με, θες να είσαι σαν και εμένα. Αλήθεια τώρα. Λοιπόν, επειδή αυτά δεν είναι τα ρούχα μου και είναι του πατέρα μου και κοστίζουν πολλά λεφτά, πάω να αλλάξω και έρχομαι να βάλω φωτιά στο στόμα μου. Παναγιώτη! Παναγιώτη! Ακούς, θα κάνω κάτι μαλακίες τώρα με φωτιές για ένα βίντεο. Αν με ακούσει να τσιρίζω για κάτι, έλα βοήθα με. Ναι, δεν κάνω μισό μαλακά που χαλάσουν την πούμη για σένα. Καλά. Τέλος πάντων, αν νοιαστείς ρε μαλάκα, εγώ έχω να κουβάμε νερό εδώ. Θα το βάλεις στον κόλο σου. Εντάξει. Λοιπόν, όπως βλέπετε τώρα άλλαξα και τα ρούχα μου και τώρα ήρθε η στιγμή να σας πω τι θα κάνουμε. Έχετε δει πολλές φορές νομίζω κάποιοι τυπάδες να βάζουν ένα υγρό στο στόμα τους, να παίρνουν φωτιά και να φυσάνε και να βγαίνει η φωτιά. Και είναι, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από αυτό, έχουν καεί ολόκληροι από αυτό. Σήμερα λοιπόν θα το κάνουμε κι εμείς. Αλλά εντάξει, θα το κάνουμε με ένα πιο safe τρόπο. Αλλά εσείς δεν θέλω να το κάνετε με τίποτα. Το καταλαβαίνετε ότι είμαι πολύ ηλίθιος αυτή τη στιγμή. Κάνω μεγάλη μαλακία. Αλλά όπως και να έχει, θέλω να βάλω φωτιά. Ρε! Λοιπόν, για αυτό το πείραμα τι θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε αλεύρι καλαμποκιού και φωτιά. Αυτά. Δεν έχει κάτι άλλο. Οπότε λέω να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα βάλω αυτή τη μαλακία τώρα. Μην ανάψει κανένα μαλλί φωτιά και μετά τρέχουμε να σωθούμε. Και θα βάλω και τα γυαλιά μου γιατί δεν θέλω να κάνω ούτε τα μάτια μου.
Και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, εδώ μέσα έχω το αλεύρι, θα το βάλω σε ένα ποτήρι, θα το βάλω στο στόμα μου, θα ανάψω μια φωτιά και θα φυσήξω προς τη φωτιά, ώστε αυτή η σκόνη που θα δημιουργηθεί θα φτιάξει μια μεγάλη μπάλα φωτιάς. Οπότε για να δούμε αν θα γίνει. Εν τω μεταξύ ήταν κάνουμε αυτό το βίντεο έτσι ξαφνικά επειδή δεν είχαμε ρεύμα, λέω δεν γαμιέται, πάω να πεθάνω. Λοιπόν, ξεκινάω. Παναγία μου. Πώς να μην ενθουσιάζεσαι όταν τελειώνεις ένα βίντεο. RIP.